Βρισκόμαστε στην κλινική Μαλλιών Advanced Hair Clinics για να συζητήσουμε με τον δόκτορα Αναστάσιο Βεκρή, πλαστικό χειρουργό, μέλος της Παγκόσμιας Εταιρείας Μεταμόσχευσης Μαλλιών και επιστημονικό διευθυντή της κλινικής Μαλλιών Advanced Hair Clinics. Γιατρέ, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ σας ευχαριστώ. Η αρέωση μαλλιών γιατρέ απασχολεί πολύ κόσμο, και άνδρες και γυναίκες. Τι επιλογές έχουμε οι επιλογέ θα πρέπει να είναι προ δύο κατευθύνσει. Η μία προ την επιβράδυνση και το σταμάτημα ακόμη τη περαιτέρω εξέλιξη τη τριχόπτωση, γιατί η τριχόπτωση είναι μία διαρκή, συνεχιζόμενη διαδικασία κατά τη διάρκεια τη ζωή. Άρα θα πρέπει εκεί πέρα με συντηρητικέ μεθόδου, φαρμακευτική αγωγή και την εφαρμογή τη αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP, να φρενάρουμε ή και να σταματήσουμε την περαιτέρω εξέλιξη και επιδείνωση τη τριχόπτωση. Όταν όμω, όπω καταλαβαίνω από την ερώτησή σα, μιλάμε για ανθρώπου, άντρε ή γυναίκε, που έχουν πλέον εμφανή αρέωση. Με λίγα λόγια, υπάρχουν περιοχέ στο κεφάλι του που έχουν αρέωση και αυτό αισθητικά του ενοχλεί. Τότε η μόνη πρακτική σοβαρή λύση είναι η χειρουργική αποκατάσταση με μεταμόσχευση μαλλιών. Πώ εφαρμόζεται λοιπόν η μεταμόσχευση μαλλιών. Η μεταμόσχευση μαλλιών σήμερα εφαρμόζεται με δύο βασικέ τεχνικέ που αφορούν διαφορετικό τρόπο λήψη των τριχοθυλακίων. Εκμεταλλευόμαστε τη δυνατότητα που έχουμε να πάρουμε τριχοθυλάκια από τη λεγόμενη ζώνη σταθερή τριχοφύρα, όπω έχετε παρατηρήσει και εσεί στου ανθρώπου ανεξαρτήτω ηλικία, δεν πέφτουν ποτέ τα μαλλιά από τι περιοχέ αυτέ, και είναι η πίσω περιοχή στην Ενιακή χώρα και τα πλαϊνά από του δύο κορτάφου. Παίρνοντα λοιπόν τριχοθυλάκια από την περιοχή αυτή και μεταφέροντά τα στην περιοχή που πάσχει, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε καινούρια μαλλιά εκεί που τα είχαμε χάσει. Ω προ τη λήψη όμω των μοσχευμάτων, των τριχοθυλακίων, υπάρχουν δύο κύριε τεχνικέ που εφαρμόζονται σήμερα παγκοσμίω. Η μία, η παλαιότερη τεχνική είναι η τεχνική FUT ή Strip, που συνίσταται στη λήψη μια λωρίδα δέρματο με χειρουργικό τρόπο και στη σειραφή του τραύματο και μετά στον τεμαχισμό και επιμερισμό των μοσχευμάτων και την εφύτευσή του. Η πιο σύγχρονη, η πιο μοντέρνα τεχνική που ονομάζεται FUE την οποία και εφαρμόζουμε κατά κόρον, συνίσταται στη λήψη με μικροεργαλεία υπό μεγέθυνση με μονομένων τριχοθυλακίων από τη δότερη περιοχή, ένα προς ένα, και τη μεταφορά τους στην περιοχή που θέλουμε να καλύψουμε. Ποια θα λέγατε ότι είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου FUE? Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά. Θα εστιάσω στα πιο σημαντικά. Πρώτον, δεν έχουμε το γραμμικό σημάδι, τη γραμμική ουλή που συνοδεύει τις παλαιότερες επεμβάσεις, άρα καθιστά μετά την επέμβαση, την όλη διαδικασία, πιο καλά ανεκτή και λιγότερο εμφανή. Δεύτερον, έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε τριχοθυλάκια μεμονωμένα από οποιαδήποτε τριχοφόρο περιοχή του σώματος. Ενώ λοιπόν κάνουμε μια μεταμόσχευση φερρυπίν στο κεφάλι. Αν δεν υπάρχει η δότερη περιοχή, έχουμε πλέον τη δυνατότητα με τη μέθοδο FUE να πάρουμε τριχοθυλάκια από άλλε περιοχέ. Να πάρουμε όχι μόνο το κεφάλι, να πάρουμε από το πρόσωπο, να πάρουμε από το στήθο ή άλλε περιοχέ του σώματο. Και τρίτο σημαντικό πλεονέκτημα, ακριβώ επειδή η φύση τη επέμβαση είναι λιγότερο επεμβατική, χωρί τομε και συγγραφή τραύματος, η μετεπεμβατική διαδικασία είναι πιο καλά ανεκτή, πιο ανώδυνη και πιο γρήγορα επανέρχεται ο ασθενή στι δραστηριότητέ του. Πότε αξιολογείται μία μεταμόσχευση μαλλιών ω επιτυχημένη, Κοιτάξτε, αυτό χωράει πολύ συζήτηση. Ε, εξαρτάται αν κάποιος το βλέπει από τη μεριά του χειρουργού, από τη μεριά του ασθενούς και πρέπει να υπάρχει ένα συγκερασμός απόψεων. Επιτυχημένη λοιπόν είναι μια μεταμόσχευση μαλλιών που πρέπει να πληρεί κάποιες προδιαγραφές. Καταρχάς, να έχει ή δυνατόν ένα αποτέλεσμα που δεν φαίνεται περίεργο και δεν φαίνεται ότι είναι τεχνητό. Να έχει λοιπόν φυσικότητα. Είναι το πρώτο μας κριτήριο. Ένα δεύτερο κριτήριο, να έχει γίνει με όρους ασφαλείας και χωρίς να θίγει Τη ζώνη σταθερής την ζώνη σταθερή τριχοφία στην δότερη περιοχή. Να μην έχουμε δημιουργήσει δηλαδή περισσότερα προβλήματα από αυτά που πήγαμε να διορθώσουμε. Και τρίτον, αν είναι εφικτό, αν η δότρια περιοχή μα το επιτρέπει και αν τεχνικά έχει γίνει σωστά η επέμβαση, να έχουμε τη μέγιστη δυνατή πυκνότητα στα νέα μαλλιά. Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα, γιατρέ. Βεβαίω. Από τη στιγμή που τα τριχοθυλάκια που έχουμε χρησιμοποιήσει προέρχονται από τη ζώνη σταθερή τριχοφία που ανέφερα πριν, στην πορεία του χρόνου το αποτέλεσμα είναι μόνιμο σε ό,τι αφορά τα μεταμοσχευμένα μαλλιά, και ε, η απώλεια που περιμένουμε σε βάθο χρόνου, ακόμη και μετά από δεκαετίε, δεν ξεπερνά το 10%. Αυτό όμω πρέπει να αναφέρουμε όταν συζητάμε για αποτελέσματα μεταμόσχευση μαλλιών είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ειδικά για του νεότερου ασθενεί πρέπει μαζί να υπάρχει και η κατάλληλη συντηρητική αγωγή για τη διατήρηση των υπαρχών των μαλλιών, γιατί η τελική εικόνα που θα έχουμε θα είναι ο συγκερασμό των μεταμοσχευμένων μαλλιών και των υπαρχών των μαλλιών. Άρα, μιλάμε για συντήρηση σε βάθο χρόνου. Και ένα δεύτερο. Θα το δείτε και στι εικόνε των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται στην οθόνη μα. Τα αποτελέσματα πριν και μετά. Αν παρατηρήσετε προσεκτικά, δεν έχουμε απλά μια κραυγαλαία διαφορά στη φύτρωση στην περιοχή στόχο. Ότι πριν δεν είχαμε μαλλιά, είχαμε ένα φαλακρό άνθρωπο και τώρα έχουμε έναν άνθρωπο με μαλλιά. Θέλω να εστιάσετε και εσεί και οι τηλεθεατέ μα περισσότερο στο πρόσωπο των ασθενών αυτών. Και από το πρόσωπο θα δούμε ότι μετά έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αυτοπεποίθηση, αισθάνεται καλά, έχει αλλάξει η ψυχολογία του. Αν λοιπόν μιλάμε για αποτέλεσμα μετά από μια μεταμόσχευση μαλλιών και μάλιστα σε βάθος χρόνου, μιλάμε κυρίως για το αποτέλεσμα που έχει στην ψυχοσύνθεση του ασθενούς και στην επανάκτηση της αυτοπεποίθησης του. Αυτό για μας είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Υπάρχουν κάποιες αντενδείξεις για την εφαρμογή της μεταμόσχευσης μαλλιών Κοιτάξτε, ε, λαμβάνεται πάντα ένα λεπτομερές ιατρικό ιστορικό ώστε να δούμε αν υπάρχει λήψη φαρμάκων, προπάρχουσε παθήσεις ε, κλπ. Ε, επειδή η όλη διαδικασία είναι ελάχιστη επεμβατική και γίνεται υποτοπική αναισθησία, οι πραγματικέ ιατρικές αντεδείξει είναι ελάχιστε μηδαμινέ. Μιλάμε για πάρα πολύ σοβαρέ ε, παθήσει που αφορούν πολύ μικρή μειονότητα των ασθενών. Από εκεί και πέρα, μια βασική αντένδειξη που μπορεί να υπάρχει είναι να μην υπάρχει επαρκή δότρια περιοχή για να καλύψει τα κενά τα οποία ε, καλούμαστε να καλύψουμε. Όταν συμβαίνει αυτό, πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση με τον ασθενή και να είμαστε πολύ ρεαλιστέ ω προ τι προοπτικέ τη αποκατάσταση. Δηλαδή, να πούμε ότι ξέρει, επειδή η μεταμόσχευση μιλών γίνεται μόνο με τριχοθυλάκια που προέρχονται από εμά του ίδιου. Αν δεν είναι επαρκή ο αριθμό των τριχοθυλακίων για να κάνουμε πλήρη κάλυψη, θα πρέπει να θέσουμε προτεραιότητε, ποια περιοχή θα καλυφθεί και ποια όχι, ή να ξέρουμε εκ των προτέρων ότι η κάλυψη δεν θα είναι τόσο πυκνή. Και βέβαια, η δουλειά μα και η εξειδίκευσή μα είναι σε έναν τομέα που ακριβώ επειδή άπτεται τη αισθητική και τη εμφάνιση του προσώπου, οφείλουμε σε κάποιε περιπτώσει που υπάρχουν μη ρεαλιστικέ προσδοκίε και αντίστοιχα δεν μπορούμε να δώσουμε το 100% του αποτελέσματο, να πούμε ενδεχομένω και όχι. Με λίγα λόγια, γιατρέ, ποιο θα λέγατε ότι είναι ο ιδανικό υποψήφιο για να προχωρήσει σε μια μεταμόσχευση μαλλιών. Ιδανικό υποψήφιο είναι αυτό, άνδρα ή γυναίκα, με εμφανέ πρόβλημα αρέωση, που έχει ένα συγκεκριμένο pattern και δεν έχει διάχυτη αλλοπεκία, που έχει μια δότρια περιοχή, η οποία είναι πιο πυκνή, άρα μπορούμε να πάρουμε με ασφάλεια έναν αριθμό τριχοθυλακίων από εκεί και να το μεταφέρουμε στην πάσχουσα περιοχή. Ξέρετε όμω ποια είναι η σοβαρότερη προπόθεση. σοβαρότερη προπόθεση είναι αυτό που συχνά λέω στου ασθενεί μου. Είσαι υποψήφιο για μεταμόσχευση και πρέπει να περάσει το κατόφλι του ειδικού γιατρού. Όταν θα σηκωθεί ένα πρωί, θα κοιτάξει τον εαυτό σου, τον καθρέφτη και η εικόνα που θα δει δεν θα σου αρέσει και δεν θα σε ικανοποιεί πλέον. Τότε είναι η ώρα να κάνει μεταμόσχευση μαλλιών. Ιδάλω, υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι στην κυριολεξία στον κόσμο με αρέωση Μαλλιών. Δεν σημαίνει ότι όλοι είναι υποψήφοι για μεταμόσχευση. Κανένα δεν είναι εφόσον δεν το επιθυμεί και δεν επιθυμεί να βελτιώσει την εικόνα του, άρα και την αυτοπεποίθηση και την ψυχολογία του. Αν κάποιο θέλει να προχωρήσει σε μια μεταμόσχευση μαλλιών, αλλά δεν θέλει να κάνει ολικό κούρεμα ή να ξηρίσει τα μαλλιά του, υπάρχουν άλλε εναλλακτικέ επιλογέ. Πολύ καλή ερώτηση. Αυτό πηγάζει από το γεγονό ότι τεχνικά, ειδικά η τεχνική ευγύη, γίνεται πιο εύκολα και πιο γρήγορα και με μεγαλύτερο αριθμό τριχοθυλακίων. Όταν υπάρχει ένα συνολικό κούρεμα τη δότρια περιοχή. Πλην όμως, για λόγου κοινωνικού, επαγγελματικού ή και καθαρά προσωπικού, ε, υπάρχουν ασθενεί που δεν θέλουν αυτό το ολικό κούρεμα. Επίση, όταν κάνουμε ένα αντίστοιχο χειρουργείο, μια επέμβαση σε μια κυρία, σε μια γυναίκα, δεν έχουμε τη δυνατότητα για λόγου που είναι παραπάνω από εμφανής, να κουρέψουμε όλα τα μαλλιά τη κυρίας αυτής. Στι περιπτώσει αυτέ, λοιπόν, χρησιμοποιούμε τι λεγόμενε ακούρευτε συνεδρίε. Δηλαδή, παίρνουμε τα τριχοθυλάκια ανάμεσα από τα μαλλιά τη δότρια περιοχή, κατά τρόπο ώστε να μην γίνει εμφανή η λήψη των τριχοθυλακίων. Ε, αυτό είναι μια εξέλιξη τη τεχνική FUE των τελευταίων ετών. Τη χρησιμοποιούμε σε τέτοιε περιπτώσει, όπω σα είπα. Ε, και βέβαια είναι τεχνικά πιο απαιτητική, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε γιατί έχουμε πραγματικά κάνει ε, χιλιάδε ε, τέτοιε επεμβάσει. Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από διάφορες διαφημίσεις για μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Τι είναι αυτό που ισχύει τελικά γιατρά και τι όχι. Είναι γεγονό ότι βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από διαφημίσει ποικιλών κέντρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που ισχυρίζονται ότι κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών, ότι είναι οι ηγέτε του χώρου κτλ. Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να απευθυνόμαστε πάντα, επειδή στο πυρήνα τη η όλη διαδικασία είναι μια χειρουργική διαδικασία επανόρθωση, πλαστική χειρουργική και μάλιστα με λεπτομέρεια τέτοια που εγγίζει τα όρια τη μικροχειρουργική. Άρα πρέπει να αναζητούμε το εξειδικευμένο κέντρο, τον εξειδικευμένο γιατρό, συνήθω πλαστικό χειρουργό ή δερματολόγο και την ομάδα εκείνη που έχει παράξει στην πορεία του χρόνου σταθερά και μόνιμα αποτελέσματα. Άρα πρέπει να μα ενδιαφέρει και ποιε είναι οι περγαμηνέ, ποιοι είναι οι τίτλοι σπουδών και είναι, ποιο είναι, είναι το, το ιστορικό, αν θέλετε, του ειδικού γιατρού, αλλά και επίση, ποια είναι τα αποτελέσματα. Και όταν λέω αποτελέσματα, δεν μιλάω για φωτογραφίε που βρίσκουμε στο διαδίκτυο. Μιλάω για πραγματικά αποτελέσματα, που έχουν ανθρώπου με ονοματεπώνυμο, που μπορούμε να δούμε πώ ήταν πριν και πώ γίνανε. Υπάρχει κάποιο τρόπο ένα ασθενή να ελέγξει την αξιοπιστία ενό κέντρου ή ενό ειδικού για να μην πέσει θύμα απάτη, Είναι πολύ συχνό στι ημέρε μα και είναι και πολύ συχνό σε γειτονικέ χώρε που ουσιαστικά παρουσιάζονται σαν η μέκα τη μεταμόσχευση και με δέλεαρτη χαμηλή τιμή ε, έλκουν ανυποψία στου ε, πελάτε, θα έλεγα εγώ, όχι ασθενεί, από όλο τον κόσμο. Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι μια διαδικασία που, όπω είπα και πριν, είναι λεπτομερή, εγγύζει τα ώρα τη μικροχειρουργική και πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένη έμπειρη ομάδα και κρατάει πολλέ ώρε, Πρέπει όλα αυτά να πληρούνται ταυτοχρόνω. Δεν γίνεται λοιπόν, αν μα υποσχεθεί κάποιο, μια μαγική λύση που μέσα σε λίγο χρόνο θα βγάλει ε, πολλά μαλλιά ε, και θα είναι μόνιμα και όλα αυτά θα συνδυάζονται με μια πολύ χαμηλή τιμή και χωρί κόπο, χωρί ταλαιπωρία, χωρί κανένα πόνο. Όλα αυτά πολύ απλά είναι πολύ καλά για να είναι αληθινά. Θα πρέπει λοιπόν, όταν ακούμε τέτοιε πληροφορίε ε, που εξοραίζουν και στρογγυλεύουν πάρα πολύ την όλη διαδικασία και την κάνουν να φαντάζει ότι δεν είναι μια ιατρική διαδικασία, να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί με τις επιλογές μας. Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ, για τη σημερινή συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ.